Στην ΔΕΘ γενικά, εγώ προσωπικά, αλλά και τα συνδικαλιστικά όργανα τα οποία εκπροσωπούσα ως σήμερα, δεν συμμετείχαμε ποτέ. Διαφωνούμε εντελώς με τη λογική αυτή. Ένας λόγος παραπάνω φέτος, έτσι όπως είναι τραγική κατάσταση. Όμως, η έκθεση, γενικά οι εκθέσεις, δεν νομίζω ότι ενδείκνυται για πολιτικές φιέστες, ούτε για κομματικές συγκεντρώσεις, ούτε για τέτοιου είδους εγχειρήματα. Οι εκθέσεις είναι εργαλεία αναπτυξιακά και θα πρέπει αυτόν τον στόχο να έχουν και να υπηρετούν. Δεν νομίζω ότι αυτό που κάνουν κατά καιρούς κάθε χρόνο οι πρωθυπουργοί αλλά και οι πρόεδροι της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν εκεί και να καλούν τη μισή Ελλάδα κοντά τους για να τους ακούσουν, να τους πούν τι, για επιχειρηματικά ζητήματα, για αναπτυξιακές πολιτικές, τι να τους πούν. Εκεί πρέπει κανείς, θα μπορούσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, ας πούμε, να έχει πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες, τις οποίες θα μπορούσε να απευθύνει στον επιχειρηματικό κόσμο, που θα έδιναν όθηση στην ανάπτυξη της κοινωνίας, στην οικονομία. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, κανείς μπορεί να το παρακολουθεί έτσι. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συμβαίνουν, γι' αυτό θα διαμαρτυρηθούν πραγματοποιώντας συλλαλητήρια διάφοροι κλάδοι εργαζομένων. Ακούστε, και για το 23% και για την απελευθέρωση διαφόρων κλάδων επαγγελμάτων και για τα νέα φορολογικά. Είναι πολλά τα ζητήματα και βεβαίως η κοινωνία και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι και οι μικροεπιχειρηματίες έχουν σοβαρότατους λόγους να αντιδρούν. Όμως αυτοί οι χώροι και αυτές οι συγκεντρώσεις εκεί δεν νομίζω ότι υπηρετούν τέτοιους σκοπούς. Οι συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται αλλού που δεν έχουν να επηρεάσουν ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, γιατί έτσι ακυρώνεται ο στόχος και ο σκοπός της έκθεσης.